Πάμε κυρίες και κύριοι και στο χωριό Βατσουνιά Καρδίτσας. Εκεί μας περιμένει η Αναστασία Αργυριάδου. Είδαμε και το ρεπορτάζ, είδαμε την εκκλησία. Τα πάντα είναι κατεστραμμένα, γέφυρες έχουν γκρεμιστεί και οι άνθρωποι προφανώς δεν ξέρουν πώς να μετακινηθούν και τι να κάνουν, καθώς είδαν το βιός τους να χάνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Εύα, στο διπορικό που κάνουμε τις τελευταίες δύο ημέρες στα χωριά, στο Μουζάκι, το μόνο που βλέπουμε είναι εικόνες καταστροφής. Όχι μόνο πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Νωρίτερα είχαμε βρεθεί σε μια γέφυρα, στη γέφυρα Αργύριο, όπου εκεί είδατε είχε κοπεί ο δρόμος και είχαν βάλει σκηνιά για να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, είδη πρώτης ανάγκης, ή κάποιοι άλλοι εθελοντές λίγο αργότερα έφτιαξαν μια υποτυπώδη γέφυρα με κορμούς από δέντρα ή ακόμη και παλέτες. Τώρα εδώ, στη Βατσουνιά, ένα χωριό 300 κατοίκων, βλέπετε τι κάνει η κοπέλα. Έχει κοπεί ο δρόμος, αναγκαστικά οι κάτοικοι που βρίσκονται στην πάνω πλευρά του χωριού, περιμένετε λίγο να εξηγήσουμε τι γίνεται εδώ. Στην πάνω πλευρά του χωριού λοιπόν οι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί, έτσι οι νεότεροι που μένουν εκεί πηγαίνουν έρχονται, σκαρφαλώνουν από αυτό το σπίτι που ευτυχώς έμεινε, δεν καταστράφηκε από τα ορμητικά νερά, μπαίνουν στην αυλή του και έτσι εξυπηρετούν τους κατοίκους που βρίσκονται στα πάνω σπίτια. Εσείς τι ακριβώς κάνατε? Πήγα τρόφιμα πάνω στο τελευταίο σπίτι που μένει ο θείος μου και η θεία μου. Είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ναι, είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν έχουν ούτε νερό και πήγα να τους βοηθήσω. Είναι αρκετοί οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι, ναι. Το μισό χωριό που είναι απέναντι από το ποτάμι δεν έχουν νερό. Εσείς σκαρφαλώνετε ακόμη και με κίνδυνο τη ζωή του, Εύα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους οι οποίοι είναι στο πάνω μέρος του χωριού. Και μια ανάλογη γέφυρα έχει κοπεί και στην ανατολική πλευρά του χωριού. Αν μπορούμε να ρωτήσουμε την κοπέλα που είχε την ευγενική καλοσύνη να μας μιλήσει, νερό δεν έχουν, τους έχουν πάει στους ανθρώπους εμφιαλωμένα νερά? Δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρεύμα. Έχουν φέρει στο χωριό εφιαλωμένα νερά. Ναι, είναι το εργοστάσιο, Θεώνη, που είναι στο χωριό εδώ. Εδώ ναι. Είναι το εργοστάσιο. Ωραία, έχουν από τοπικές επιχειρήσεις, έχουν εφιαλωμένα νερά. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί έχει κοπεί το νερό από την Πέμπτη το βράδυ που έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή. Είδαμε και σε άλλα χωριά, όπως για παράδειγμα στη Δρακότρυπα, έναν δρόμο, το κεντρικό δρόμο του χωριού, σαν να έχει γίνει έκρηξη, σαν να ήταν ένα ηφαίστειο που έχει εκραγεί και όχι απλά δεν μπορεί να προσπεράσει κάποιος με αυτοκίνητο, σκαρφαλώνουν οι κάτοικοι και να βρεθούν από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Εδώ στη Βατσουλιά, ένα χωριό 400 κατοίκων, υπάρχουν αρκετοί νέοι κάτοικοι, Εύα, οι οποίοι ασχολούνται είτε με την κτηνοτροφία είτε με τη γεωργία. Βλέποντας όμως τα κοπάδια τους να εξαφανίζονται, να χάνονται, σκέφτονται σοβαρά να καταλήψουν το χωριό. Ενώ οι ηλικιωμένοι, ακούσαμε και στο βίντεο αυτή την γυναίκα στη Δρακότρυπα, μου έλεγε συγκεκριμένα, 96 χρονών η περίληκη η κυρία, μου έλεγε ότι περνάει έξω από το σπίτι της τώρα αυτοκίνητο και τρομάζει, νομίζει ότι έρχεται το αρνητικό νερό κατά πάνω της και βλέπει διαρκώς εφιάλτες, ακόμη και με ανοιχτά τα μάτια. Μια άλλη γυναίκα που είχε εδώ μια επιχείρηση, είχε έρθει από την Αθήνα, θεωρούσε τον τόπο παράδεισο και άνοιξε εδώ μια επιχείρηση καφέ και εστιατόριο, μου είπε χαρακτηριστικά ότι ο παράδεισός της μέσα σε λίγα λεπτά έγινε ένα εφιαλτικό σκηνικό και σκέφτεται και η ίδια να εγκαταλείψει τον τόπο. Αυτό θέλουν λοιπόν οι κάτοικοι εδώ και είναι κάτι που ζητούν κυρίως οι νέοι, ένα οργανωμένο σχέδιο από την πολιτεία για να μπορέσουν να κοιτάξουν το μέλλον τους, το αύριο με αισιοδοξία. Αυτό είναι που ζητούν όλοι οι κάτοικοι από τις πληγήσεις περιοχές. Αναστασία Αργυριάδου, σε ευχαριστούμε και εσένα προς το παρόν.